Ακούστηκε ένας θόρυβος, ναι, την ώρα που έπεφτε μέσα στη θάλασσα, ακούστηκε θόρυβος. Σε βάθος 3 μέτρων, στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, βρέθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα γεωταχή αυτοκίνητο, με τον οδηγό να προλαβαίνει εγκαίρως να βγει από την καμπίνα. Επειδή ήταν πάρα πολύ κρύα τα νερά, λόγω θερμοκρασιών αυτές τις μέρες, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν να βγει και να ανέβει πάνω στην προβλήτα. Οπότε βοηθήθηκε από τους άντρες της υπηρεσίας μας. Ο 53χρονος, ο οποίος είναι εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης του ενετικού λιμανιού, κατευθυνόταν προς την πλατεία Κατεχάκη όταν έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε στη θάλασσα. Ευτυχώς ήταν δίπλα στην υπηρεσία μας και δύο άντρες και μία γυναίκα που είχαν βάρδια. Άμεσα κινητοποιήθηκαν και μπορώ να πω και σχεδόν με αυτοθυσία. Βοηθήσαν και απεγκλωβίσαν και ανελκύσαν τον επιβαίνοντα από το αυτοκίνητο. Η κινητοποίηση των λιμενικών της νυχτερινής βάρδιας αποδείχτηκε σωτήρια για τη ζωή του 53χρονου, ο οποίος ναι μεν είχε βγει από το αυτοκίνητο, το τσουκτερό κρύο όμως και τα παγωμένα νερά δεν άφηναν πολλά περιθώρια για να κολυμπήσει μέχρι τον προβλήτα. Δεν είχε κάποια εμφανή τραύματα, ήταν στα αρχικά στάδια της υποθερμίας, κρύωνε πάρα πολύ, οπότε άμεσα φωνάξαμε το ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, είναι καλά. Το πρωί με τη συνδρομή ιδιώτη Δίτη εντοπίστηκε το σημείο στο οποίο είχε καταλήξει το γιοταχή και με γερανοφόρο όχημα ανασύρθηκε από τον Πυθμένα. Προανάκριση διενεργεί το πρώτο λιμενικό τμήμα Χανίων. Ο 53χρονος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο.